Χρήστο, και μπορεί μία ανωτελεία. Έχουμε ξανά στη γραμμή μας τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Βαθρακογιάννη. Κύριε Βαθρακογιάννη, ελπίζω να έχετε ευχάριστα νέα, κάποια θετική εξέλιξη από το μέτωπο. Σίγουρα έχει περιοριστεί το μέτωπο της πυρκαγιάς. Πλέον οι πυροσβέστες αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το έργο της κατάσβεσης. Και σε κάθε περίπτωση, όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας παραμένουν στο σημείο μέχρι την πλήρη κατάσβεσή της. Υπάρχει κάποιο σημείο που σας ανησυχεί ιδιαιτέρως? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ανησυχία για κάποιο μέρος, κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης. Συνεχίζεται το έργο της κατάσβεσης για την περιοχή εκεί στη Χαράδρα, από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει η μεγαλύτερη δυσκολία, ακριβώς για τις συνθήκες και την μορφολογία του εδάφους. Σίγουρα, γιατί εκεί οι βλάστες είναι αρκετά πυκνοί και η φυτοκάλυψη του συγκεκριμένου σημείου. Υπάρχουν ακόμα εκεί αρκετές ενεργές εστίες, όμως στην ευρύτερη περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά ήδη έχει περιοριστεί όχι μόνο το μέτωπο, αλλά πλέον, όπως είπαμε, ότι υπάρχουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Οι οποίες, κατά τη δική σας εκτίμηση και γνωρίζοντας το σχεδιασμό, θεωρείτε ότι θα τεθούν υπό έλεγχο ακόμα και αυτά τα μικρά καντιλά και εστίες που υπάρχουν στην περιοχή? Ακριβώς όπως το αναφέρετε, τις επόμενες ώρες θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της κατάσβεσης και βεβαίως σε κάποιες περιπτώσεις θα γίνει και απολογισμός για να δούμε και τι ζημιές έχουν δημιουργηθεί. Προφανώς. Κύριε Βαθρακογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ακούσαμε τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής. Δεν έχει σβήσει το μέτωπο, αλλά είναι σε ένα σημείο που πλέον οι πυροσβεστικές δυνάμεις θεωρούν ότι άμεσα θα το θέσουν υπό έλεγχο, εκτός από τον φόβο βέβαια των αναζωοπυρώσεων. Ναι, ο κύριος Βαθρακογιάννης ουσιαστικά μετέφερε και τις εκτιμήσεις από τους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούσαν και στην Πάτρα. Ήταν αυτό το συγκεκριμένο σημείο στην Χαράδρα λόγω της πυκνόφυτης βλάστησης και πευκόφυτης που τροφοδοτούσε την πυρκαγιά με μια μεγάλη δυναμική. Χωρίς βέβαια να πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Τουλάχιστον 2 με 3 μποφόρ ήταν, λίγο αργότερα αυξήθηκαν, αλλά είχαν. 3 με 4 έφτασαν, με ενημέρωσε μόλις η Χριστίνα Σούζη. Ακριβώς. Απλά επιχείρησαν πολύ σύντομα τα εναέρια μέσα που ήταν διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή, τουλάχιστον 3 ελικόπτερα και 1 αεροσκάφος. Οπότε στη συνέχεια η φωτιά περιορίστηκε σε κάποιες εστίες μέσα στην Χαράδρα, οι οποίες και αυτές αυτή τη στιγμή είναι διάσπαρτες, όπως ακούσαμε και τον εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος.